Της οργάνωσης Scottish CNE, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή προφεστιβαλική εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια του 41ου Φεστιβάλ της CNE και του Οδηγητή. Το σύνθημά μας φέτος είναι εμπνευσμένο από το μεγάλο Τούρκο κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ. Την ορμή μας την έχουμε από τους αιώνες. Θα βγούμε νικητές και ας είναι οι θυσίες μας βαριές. Το σύνθημά μας δεν είναι καθόλου τυχαία επιλεγμένο. Αποτυπώνει τον ιστορικό σκοπό της εργατικής τάξης, την πάλη των κομμουνιστών προς την κατεύθυνση, προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και τη σκληρή αναμέτρηση και τις αμέτρητες θυσίες που θα υπάρξουν ανάμεσα στη μάχη ανάμεσα στο καπιταλισμό και στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, μέχρι την τελική επικράτηση του τελευταίου και την οικοδόμηση της δικής μας κοινωνίας, της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Οι εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα είναι ενταγμένες στο σχεδιασμό του κόμματος και της οργάνωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων του, κόμματος και των 50χρονων της CNE το 2018, όπου και θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ της CNE και το ΚΚΕ από κοινού. Εδώ στην ΚΟ όμως, οι εκδηλώσεις μας έχουν ακόμα ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Μιας και τις αφιερώνουμε σε όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες σε όλη τη γη και ιδιαίτερα στους πρόσφυγες και μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και το τεράστιο και το ατελείωτο δράμα που τραβούν καθημερινά αφού φεύγουν ξεριζώνοντα από τις χώρες τους και έρχονται στη δική μας για να βρούμε ένα καλύτερο μέλλον. Από αυτό το σημείο θέλουμε ως Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, νεολαία του ΚΚΕ, να καταθέσουμε για άλλη μια φορά τη μόνη πραγματική για μας πρόταση για ανακούφιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Δηλαδή, άμεση δημιουργία χώρου προσωρινής υποδοχής στο νησί με ειδικευμένο προσωπικό που θα παρέχει σύντηση, στέγαση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους μετανάστες και όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να μπορούν να φτάσουν με ασφάλεια στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε λαθρέοι, ούτε παράνομοι όπως μερικοί υποστηρίζουν, αλλά είναι άνθρωποι ξεριζωμένοι από τις χώρες τους εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών πολέμων που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, οργανισμούς οποίους συμμετέχει και η δική μας κυβέρνηση. Ο λαός και η νεολαία πλέον έχουν αρκετή πείρα και μπορούν να κρίνουν με κριτήριο τις ανάγκες τους ποιος είναι πραγματικά δίπλα στο λαό. Ειδικότερα η νεολαία πρέπει να αξιοποιήσει το κριτήριό της και την πείρα της για να αναγνωρίσει ποιος ευθύνεται πραγματικά για τα άδεια από δασκάλους και καθηγητές σχολεία, τις ατελείωτες ώρες στα φροντιστήρια για να αποκτήσουν οι μαθητές πραγματική γνώση. Ποιος ευθύνεται που οι νέοι πρακτικάροι και ξενοδοχοϋπάλληλοι δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, πολλές φορές και ολόκληρα 24 ώρα, μόνο και μόνο για ένα κομμάτι ψωμί. Ποιος ευθύνεται που οι φοιτητές και οι σπουδαστές, οι άνεργοι, καταλήγουν στην ανεργία και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω είναι η ίδια. Για όλα αυτά ευθύνονται οι καπιταλιστές και η ασταμάτητη ανάγκη τους για όλο και περισσότερα κέρδη. Δεν είναι μόνοι τους όμως σε αυτό το κυνήγι. Μαζί τους έχουν και όλα τα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ και το Λαφαζάνι, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και τη Χρυσή Αυγή. Μόνη λύση είναι η συμπόρευση και στις 20 Σεπτέμβρη σε εθνικές εκλογές με το ΚΚΕ. Ο λαός τους έχει δοκιμάσει όλους πλέον. Είναι κυρίως λοιπόν να ισχυροποιήσει και να συστρατευτεί δίπλα στο ΚΚΕ, τη μόνη σταθερή και συνεπή δύναμη που 94 χρόνια τώρα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δίπλα από το λαό, με στόχο την τελική νίκη. Είναι δύσκολος ο δρόμος που προτείνουμε, αλλά είναι ο μόνος που έχει πραγματικά ωφέλη για το λαό. Εμπρός λοιπόν για την τελική νίκη. Στις 20 Σεπτέμβρη ισχυροποιούμε το ΚΚΕ.